Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Και σήμερα το θέμα μας θα είναι η Κύπρος. Το Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Θα λέγαμε ότι βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Ίσως είναι η κρισιμότερη φάση από την εποχή του σχεδίου Ανάν, δηλαδή το 2004. Ουσιαστικά διαδραματίζεται στο παρασκήνιο και στις συνομιλίες, αλλά και στις πολιτικές πιέσεις του παρασκηνίου, μια εικόνα, ένα κλίμα όπως αυτό εκείνης της εποχής, δηλαδή του 2004. Θα έλεγα μάλιστα ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από το 2004, διότι τότε μία από τις δύο κοινότητες ή και οι δύο είχαν την πολυτέλεια να απορρίψουν ενδεχομένως ένα σχέδιο. Σήμερα, παρόλο που θα γίνει δημοψήφισμα στην περίπτωση που καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε ένα πλαίσιο, παρόλο που θα γίνει δημοψήφισμα, ωστόσο, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι αρκετά δύσκολο για την ελληνοκυπριακή πλευρά η απόρριψή του. Διότι υπάρχει και το προηγούμενο του 2004, όπως σας είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει ίσως, όπως λένε και οι πολιτικοί αναλύτες, η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει ο διαπραγματευτής και στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, θα πρέπει να έχει εκείνα τα στοιχεία που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι γραμμικά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο παρασκήνιο. Είναι πολύ παραγωγικό πρόβλημα το κυπριακό και αυτές τις ημέρες, στις 12 του μήνα, πρόκειται να γίνει μια συνάντηση, μια πενταμερή συνάντηση στη Γενέβη. Επρόκειτο λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση να καθοριστούν σημαντικά ζητήματα, αλλά το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών συγκλίνει ότι οι πιέσεις τουλάχιστον από την υπερδύναμη έχουν χαλαρώσει στην απέτησή της να βρεθεί μια λύση. Γενικώς το κλίμα των τελευταίων ημερών αρχίζει λίγο να γίνεται πιο ελεγχόμενο, διότι αν παρέμενε όπως ήταν, η πίεση θα ήταν ασφιχτική. Αν αυτό ευνοεί ή όχι μια λύση στο Κυπριακό θα το δούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Ωστόσο όμως, από ό,τι φαίνεται, οι συγκλήσεις τις οποίες πέτυχαν οι δύο πλευρές δεν ικανοποίησαν τουλάχιστον την ελλαδική πλευρά και ως ένα βαθμό τα περισσότερα κυπριακά, ελληνοκυπριακά κόμματα. Εκτός δηλαδή από το κόμμα του κυρίου Αναστασιάδη και το ΑΚΕΛ, τα άλλα κυπριακά κόμματα στέκονταν κριτικά προς το πλαίσιο που λίγο πολύ έγινε γνωστό και περισσότερο βέβαια έγινε γνωστό κατά τις συναντήσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου. Αυτό λοιπόν είναι πάνω κάτω το περίγραμμα της εκπομπής σήμερα, το κυπριακό δηλαδή και οι παράγοντες που το διαμορφώνουν αυτές τις ημέρες. Θα δούμε διαστάσεις των συγκλήσεων και κατά πόσο είναι λειτουργικές. Θα κάνουμε και μια σύγκριση βεβαίως με τα προηγούμενα σχέδια και κυρίως το σχέδιο ΑΝΑΝ. Έχουμε ενδιαφέροντες και συνομιλητές και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το ζήτημα. Εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είναι μαζί μου ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο οποίος είναι διεθνολόγος και πανεπιστημιακός. Διδάσκει διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη νομική σχολή. Καλησπέρα κύριε Καρακοστάνογλου. Καλησπέρα κύριε Σεβίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συνομιλήσουμε με έναν διακεκριμένο Κύπριο δημοσιογράφο, τον κύριο Κώστα Βενιζέλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Και το μέρος του διεθνούς δικαίου και του περιεχομένου θα το συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον αντιστάτηγο, τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, ο οποίος υπήρξε από τους υπερασπιστές της Λευκωσίας το 1974. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Κώστας Βενιζέλος, όπως σας είπα ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος της Κύπρου, τον οποίο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή του, παρόλο που αυτή τη στιγμή με την εφημερίδα του πιέζεται για να την κλείσει. Δέχτηκε λοιπόν να έχουμε μια πεντάλεπτη συζήτηση και θα τον παρακαλούσα να μας δώσει μια εικόνα ενός πλαισίου για τους ελλαδίτες τηλεθεατές που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή, πρώτον, γιατί ο κύριος Αναστασιάδης επιμένει σε μια λύση που υφίσταται τόση κριτική και μάλιστα από κάποιες πλευρές θεωρείται ότι ενδεχομένως να είναι μια καταστροφική λύση για την Κύπρο. Τι υποστηρίζει ο κύριος Αναστασιάδης και κυρίως θα θέλαμε από έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο κύριος Κώστας Βενιζέλος
να μας δώσει το δικό του σχόλιο πάνω στο προωθούμενο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Κύριε Βενιζέλη, ακούμε. Καλησπέρα από την Λευκοσία. Οι εξελίξεις ουσιαστικά τρέχουν και τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα μετά την συμφωνία που έγινε στο Δίπνο την 1η Δεκεμβρίου μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του κ. Ακκιντζή, και έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Γενέβη που θα ξεκινήσουν σε επίπεδο των δύο κοινοτήτων από τις 9 μέχρι τις 11 και την 12η Ιανουαρίου θα γίνει μια διάσκεψη για την Κύπρο, πενταμερής όπως διευκρίνησε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τα θέματα της ασφάλειας. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι εδώ και 19 μήνες υπάρχει μια συζήτηση όλων των πτυχών του Κυπριακού πλην του εδαφικού και της ασφάλειας, οι οποίες συζητήσεις κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με το σχέδιο ΑΝΑΝ το οποίο απορρίφθηκε το 2004. Υπάρχουν συζητήσεις επί των πτυχών, των τεσσάρων πτυχών, δηλαδή διακυβέρνησης οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιουσιακού, στις οποίες όμως παραμένουν μεγάλες διαφορές ακόμη. Επικεντρώνονται οι διαφορές αυτές στα θέματα λειτουργικότητας του κράτους. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ζητά να έχει μικρά βέτο στη λήψη αποφάσεων, ενώ έχουν υιοθετηθεί και μηχανισμοί επίλυσης των διαφορών με το ασύλληπτο, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω, ότι οι διαφορές στα θέματα της διακυβέρνησης της λειτουργικότητας του κράτους θα λύνονται διακληρώσεως. Και αυτό εξηγούμε. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα κράτος, κύριε Βενιζέλο? Αυτό εγώ θεωρώ όχι, αλλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, να εξηγήσω ότι επειδή θα είναι 50-50 η συμμετοχή των κοινοτήτων στους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών, όποτε υπάρχει ισοψηφία, διακληρώσεως θα φεύγει ένα από τα 4, για παράδειγμα, μέλη και θα αποφασίσουν οι υπόλοιποι 3. Τώρα, αυτό που θα φανεί στην Γενέβη με τη συμμετοχή και του κυρίου Ερντογάν από ό,τι φαίνεται και του κυρίου Τσίπρα και των Βρετανών είναι η στάση της Τουρκίας στα θέματα της ασφάλειας. Εξ όσων πληροφορούμαστε, υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα στο θέμα των στρατευμάτων και των εγγυήσεων. Δηλαδή να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο παραμονή στρατευμάτων και διατήρησης των εγγυήσεων με ημερομηνία λήξης. Η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για 15 χρόνια με δικαίωμα επαναξιολόγησης. Η Λευκοσία κάνει λόγο για 5 χρόνια και αποχώρηση των στρατευμάτων, μια προεδρική θητεία όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Εδώ απλώς να σημειώσω ότι η Αθήνα θεωρεί ότι δεν μπορεί να περβαίνει το μεταβατικό στάδιο πέρα των 18 μηνών. Θα σημείωνα επίσης εδώ, στο σημείο αυτό, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Κύπρο, η συντριπτική πλειοψηφία, πέραν του 90%, δεν δέχεται λύση με παρουσία στρατευμάτων, είτε αυτό είναι για μια περίοδο, είτε είναι για ΕΣΑΗ. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω και θα σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Η πρώτη είναι, εάν μια απόρριψη από την ελληνοκυπριακή πλευρά για δεύτερη φορά του σχεδίου που θα προταθεί, θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις πάνω στο νησί. Και η δεύτερη είναι το δικό σας σχόλιο πάνω στο πλαίσιο που προωθείτε, ως πεπειραμένο δημοσιογράφου που το γνωρίζετε πολύ καλά το ζήτημα. Το πρώτο είναι, θεωρώ ότι θα είναι θανάσιμο λάθος να παρουσιαστεί ένα σχέδιο το οποίο έχει υψηλές πιθανότητες απορρίψεις. Γιατί θα υπάρχουν όντως επιπτώσεις. Βεβαίως μπαίνει το δίλημα κατά πόσο οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες εάν γίνει αποδεκτό ένα μη λειτουργικό μια συμφωνία, μια μη λειτουργική λύση η οποία θα διονύζει ή θα δημιουργήσει ένα νέο κυπριακό πρόβλημα ή να απορριφθεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα προς προβληματισμό. Όσον αφορά την υποσυζήτηση σχέδιο ή πλαίσιο συμφωνίας, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το περιβάλλον. Θεωρώ ότι η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για να λυθεί
το Κυπριακό λόγω και των εξελίξεων στην Τουρκία και της στάσης και συμπεριφοράς της Τουρκίας. Αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, το έχει αναφέρει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος στις τοποθετήσεις του ακόμη και μετά τη συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου που ηρίστησε παρόδο ουσιαστικά η Αθήνα σύρεται σε αυτήν τη διάσκεψη της 12ης Ιανουαρίου, γιατί η συμφωνία που έγινε την 1η Δεκεμβρίου του κ. Αναστασιάδη με τον κ. Ακιντζή είναι εναγνία της Αθήνας. Μάλιστα. Που έγινε. Τους φέραν λίγα σε προτελεσμένων, όπως λέμε. Ακριβώς, ναι. Εδώ έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια χαλάρωση της πίεσης για λύση τις τελευταίες ώρες, ας το πω έτσι. Την έχετε κι εσείς ως αίσθηση στην Κύπρο αυτήν? Ναι, να πούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη και ο κύριος Άιτα που ήταν χθες στην Αθήνα και άλλοι παραγόντες θεωρούν ότι δύσκολα θα επιτευχθεί συμφωνία στη Γενέβη την ερχόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και επισημαίνουν ότι η διάσκεψη, η διαδικασία αυτή στην Γενέβη θα είναι ανοιχτού τέλους. Δηλαδή δεν θα ολοκληρωθεί οι συνομιλίες, δεν θα ολοκληρωθούν στη Γενέβη, αλλά θα συνεχιστούν και μετά. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εκκρεμότητες και διαφορές οι οποίες είναι μεγάλες. Να σημειώσω εδώ ότι τα Ηνωμένα Έθνη είχαν δώσει 103 εκκρεμότητες στις πλευρές τον περασμένο Σεπτέμβριο για να τις επιλύσουν. Και από ό,τι ξέρω οι περισσότερες δεν έχουν επιλυθεί. Οπότε δεν μπορεί σε μια εβδομάδα να λυθούν οι διαφορές, να γεφυρωθούν οι διαφορές. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι μια χαλάρωση. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχουν αστάθμητοι παραγόντες, όπως είναι ο κύριος Ερντογάν, που δεν ξέρουμε με ποια διάθεση και με τι προθέσεις θα έρθει στη Γενέβη, θα μεταβεί στη Γενέβη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενιζέλο, για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Καρακουστανόγλου, τώρα ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο, θα τον γνωρίζετε κι εσείς. Είναι ένας πολύ έγκυρος δημοσιογράφος της Κύπρου. Μας έχει κάνει μερικές επισημάνσεις, μας έδωσε ένα κλίμα. Η δική σας προσέγγιση στην προωθούμενη λύση και σε αυτό το πλαίσιο έτσι πως διαμορφώνεται, ποια είναι? Είμαι εξαιρετικά προβληματισμένος έως αρνητικός από όσα άκουσα, είτε δια του τύπου, είτε παρακολουθώ και το ΡΙΚ και βέβαια τον κύριο, τον Έλληνα διαπραγματευτή, τον Ελληνοκύπριο, τον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος ήσασταν συνδιοργανωτής σε μια εκδήλωση που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο, δυσκολή μας, μας περιέγραψε τις βασικές γραμμές της λύσης. Κανείς δεν περίμενε ότι η λύση θα είναι κάτι το εύκολο. Αλλά νομίζω ότι παραμένουν βασικά ζητήματα διαφορών που θυμίζουν τα προβλήματα του σχεδίου Ανάν. Ναι. Εάν ερχόταν μια εκδοχή με ίδια περίπου διατύπωση με το σχέδιο Ανάν, δεν επρόκειτο να περάσει. Τώρα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάποια από τα ζητήματα που προκάλεσαν την οργή και την αντίδραση στο δημοψήφισμα των Ελληνοκυπρίων, βρίσκοντας φόρμουλες περίπλοκες και άρα πολύ εύθραυστες, σαν και αυτές που μας είπε ο κύριος Βενιζέλος. Το τελικό είναι ότι πρέπει να δούμε τι θέλει η κάθε πλευρά. Ναι. Επίσης, καθώς μιλάτε, να συνοηθώ με τον κοντρόλ, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Συρίγου, αν είναι δυνατόν, και αν δεν είναι στο τηλέφωνο του κύριου Συρίγου, να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αλευρομάγειρο, ώστε να έχουμε και ένα διάλογο. Ορίστε. Ναι, σας ακούμε. Ακούμε, κύριε Καρακουστανόγλου. Συνεχίζω λέγοντας ότι η Ελλάδα γνωρίζει καλά τον τρόπο με τον οποίο διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις, θα έλεγα από το 1922-23 και μετά, εφαρμόζουν συμφωνημένες διεθνείς ρυθμίσεις. Η Συνθήκη της Λοζάνης. Από την επόμενη της υπογραφής της κυρίας Σαββίδη άρχισαν πιέσεις αφόρητες στους ομογενείς μας στην Κωνσταντινούπολη, που τότε ήταν γύρω στις 280.000. Αυτές εξελίχθηκαν σε σημείο που σήμερα να έχουν μείνει λιγότεροι από 2.000 εκεί. Είχαμε το άνοιγμα μιας πληγής χαίρουσας στο Κυπριακό μετά το 1974, αλλά ήδη από το 1963, και βλέπουμε ότι
η Τουρκία όχι μόνο προσπαθεί με παράπλευρους τρόπους να αναιρέσει τα όποια θετικά έχει δώσει στα πλαίσια του Δούνε και Λαβίν που κάθε συμφωνία προϋποθέτει προς την άλλη πλευρά, αλλά στη συνέχεια έρχεται, και το είδαμε αυτό, expressis verbis, να εκφράζεται, να εξαγγέλλεται από τον κύριο Ερντογάν σε σχέση με το ότι δεν δέχεται πλέον, το λέει με διάφορους άμεσους και έμεσους τρόπους, τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και από προκατόχους του. Δεν αφορά τον Κυπριακό. Όχι, όχι, μιλώ ότι θα πρέπει ως ερμηνευτικό στοιχείο, και αυτό είναι κεφαλαιόδους σημασίας, να δούμε πώς εφαρμόζει η Τουρκία συμφωνίες. Ο κύριος Αναστασιάδης προφανώς... Θέλουμε λύση. Εδώ θα έρθω τώρα. Θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κύριος Ακιντζή, έχει την πρόθεση και ίσως έχουν αρχίσει να οριμάζουν και κάποιες συνθήκες στην κοινή γνώμη των τουρκοκυπρίων, να χειραφετηθεί από το σφιχτό εναγκαλισμό της Τουρκίας με τις 40.000 κατοχικές στρατεύματα και 100.000 επίκων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ευσεβής πόθη, αφίσταται από την πραγματικότητα. Καμία λύση. Και σας προσκαλώ να μου πείτε και εσείς την άποψή σας ως έγκριτος δημοσιογράφος που ασχολείστε χρόνια, μπορεί να είναι αντίθετη στην Τουρκία? Μπορεί ακόμα και ο Ακιντζή ή ένα μεγάλο μέρος των αυτοχθόνων Τουρκοκυπρίων να θέλουν κάτι το οποίο στο οποίο δεν θα συνενέσει η Τουρκία? Να ακούσουμε τι λέει και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Συρίγος, ο οποίος είναι σε επικοινωνία μέσω Skype. Έχουμε τον κύριο Συρίγο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Συρίγο. Και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ιδιαίτερη χαρά μου και τις ευχές μου για την καινούργια χρονιά και στον εκλεκτό και αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Καρακοστάνογλου. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, και αντεύχομαι. Ο κύριος Συρίγος είναι ένας διακεκριμένος καθηγητής διεθνούς δικαίου και ήταν ο καθηγητής που εξεφώνησε τον λόγο κατά το μνημόσυνο του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου πρόσφατα, και προς αυτόν μάλλον, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Συρίγο, απευθύνθηκε ο πρόεδρος της Κύπρου όταν είπε για τους εξελάδους επισκέπτες και τα λοιπά, εκείνα εκεί τα οποία ενόχλησαν νομίζω ακόμη και τους Κύπριους. Σας ενόχλησε εσάς αυτή η αναφορά του κυρίου Αναστασιάδη? Θεωρώ ότι ήταν άστοχη, τόσο άστοχη που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτήν. Εξαιρετικά άστοχη και προσβλητική, μπορώ να πω, αλλά στο... Εντάξει, ναι, ναι. Σαν διαβάσαμε ένα πολύ εξουσιοποιημένο άρθρο σας, ακριβώς προτάσετε αυτή τη στιγμή το εθνικό συμφέρον και την ενότητα μπροστά στα άλλα ζητήματα. Έχουμε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση στις 12 του μηνός. Ευτυχώς δεν θα τελειώσει στις 12 του μηνός, είναι πλέον σαφές αυτό, το περίπου σαφές. Αυτό σημαίνει όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε το περιθώριο να καθόμαστε να κοιτάζουμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που έχουμε πάνω στο τραπέζι και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γιατί είναι οτιδήποτε και να κάνουμε είναι δύσκολο. Θα μας βοηθήσετε τώρα και εσείς και ο κύριος Καρακοστάνογλου να δούμε μερικές διαστάσεις του περιεχομένου του σχεδίου. Πριν όμως μπούμε σε αυτές τις διαστάσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω, η γενική εικόνα που έχετε είναι πως πρόκειται για ένα σχέδιο καλύτερο ή χειρότερο αυτό που πάει να διαμορφωθεί από το σχέδιο ΑΝΑΝ? Κοιτάξτε, είναι παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν διαφοροποιείται ουσιοδός. Είναι μια παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Πιθανό να υπάρχουν 2-3 σημεία που είναι καλύτερα. Ένα σημείο που είναι καλύτερα είναι ότι υπάρχει ελευθερία εγκαταστάσεως και αποκτήσεως περιουσίας σε όλο το έδαφος της Κύπρου, ανεξαρτήτως αν ανήκει στην Ελληνοκυπριακή ή στην Τουρκοκυπριακή πολιτεία, χωρίς όμως απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι καλό. Βέβαια, εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να δει η κυπριακή ηγεσία. Επί παραδείγματι, προβλέπεται ότι οι Ελληνοκύπριοι μπορούν να εγκατασταθούν σε ποσοστό και να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα σε ποσοστό που θα φτάνει στο 25% των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκοκυπριακή πολιτεία. Για πολιτικά δικαιώματα μιλάω, όχι για μόνιμη εγκατάσταση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα εγκατασταθούν περίπου 25.000. Αλλά αντιστοίχως το 25% των Τουρκοκυπρίων είναι 200.000. Δηλαδή όλοι οι Τουρκοκύπριοι μπορούν να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν στην Ελληνοκυπριακή πολιτεία και να αποκτήσουν εκεί δικαιώματα. Είναι κάτι παράλογα πράγματα που υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν είναι όμως εκείνο το κρίσιμο σημείο. Έχουμε μια παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ ουσιαστικά. Ήθελα πριν πάμε στα κρίσιμα σημεία να σας ρωτήσω επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία προφανώς
έχουν βάρινοντα λόγο στην επίλυση του Κυπριακού, μπαίνουν στην ουσία της επίλυσης ή απλώς πιέζουν να βρεθεί κάποια λύση και όποια να είναι αυτή? Δεν είμαι σίγουρος για την Ρωσία κατά πόσον μπαίνει στη συζήτηση. Έχει μια γενική εικόνα, θεωρεί όμως ότι είναι ένα θέμα που σχετίζεται με τη Δυτική Συμμαχία και δεν πολύ εμπλέκεται. Η Αμερική έχει βαρύνοντα λόγο και ιδίως η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Νούλαντ. Μπαίνει στην ουσία της διαπραγμάτευσης. Βεβαίως. Πιέζει δηλαδή για λύσεις συγκεκριμένες. Κατά την άποψη της κυρίας Νούλαντ και της απερχόμενης προεδρίας της Αμερικής, η Κύπρος μπορεί να είναι αυτό που αποκαλούν στα αγγλικά game changer, δηλαδή ο καταλύτης, θα λέγαμε στα ελληνικά, των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί, εάν λυθεί το Κυπριακό ή κλείσει το Κυπριακό ή διευθετηθεί το Κυπριακό, τέλος πάντων, να προσεγγίσει το Ισραήλ την Τουρκία και να δημιουργηθεί ένα μικρό τοπικό σύστημα ασφαλείας με Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτο, Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό στην αντίληψη των Αμερικανών είναι κάτι θετικό, οπότε πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και παράλληλα υπάρχουν και οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα, και αυτές πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα η νέα αμερικανική διοίκηση ποιο πλαίσιο λύσης βλέπει. Όχι, και είναι νωρίς ακόμη να το έχουμε, ναι. Και γι' αυτό είναι θετικό ότι δεν θα έχουμε κατάληξη στις 12 Ιανουαρίου, από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Μάλιστα. Διότι πρέπει να δούμε και τι λέει και η νέα αμερικανική διοίκηση. Αυτή τη στιγμή η φωνή που ακούμε είναι η φωνή των απερχομένων. Μάλιστα. Τώρα, λένε όσοι το έχουν μελετήσει το σχέδιο, και υπάρχει και μια κίνηση στην Αθήνα που μου φαίνεται, αν δεν έκανε, θα κάνει αυτές τις μέρες μια εκδήλωση και στην Αθήνα. Έχει τη Δευτέρα το πρωί η μερίδα στο Πολεμικό Μουσείο, ναι, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Και όσοι το σχολιάζουν λένε ότι είναι ένα καταστροφικό σχέδιο. Γιατί είναι καταστροφικό το σχέδιο? Συμμερίζεστε αυτή την άποψη και, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μας δώσετε 2-3 σημεία του σχεδίου τα οποία ενοχλούν και εσάς? Κοιτάξτε, να πω κάτι για το αν είναι καταστροφικό ή όχι. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Οπότε θα ήταν ατυχές να βιαστούμε και να πούμε είναι καταστροφικό σε αυτό ή σε εκείνο το σημείο. Εκείνο το οποίο φαίνεται, επειδή μιλάμε για παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ, ο φόβος είναι ότι η Κύπρος θα μετατραπεί στο μακρύ χέρι της Άγκυρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ήταν με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Στο σχέδιο ΑΝΑΝ, στο πρώτο άρθρο του συντάγματος, του σχεδίου συντάγματος, που δεν ψηφίστηκε ευτυχώς, έγραφε ότι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σήμαινε ότι ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, η Κύπρος θα υποστήριζε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' επέκταση, ο δεύτερος φόβος που υπάρχει είναι με την εκπεριτροπής προεδρία, εάν τελικώς γίνει δεκτή, ότι την περίοδο που θα κυβερνά τη χώρα Τουρκοκύπριος, θα ελέγχει την κατάσταση η Τουρκία. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι εάν αποχωρούν πράγματι τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί, εάν παραμένουν δικαιώματα εγγυήσεων, αν τελειώνει δηλαδή αυτό το καθεστώς κατοχής ή θα μείνει η Κύπρος εσαΐ όμηρος των προθέσεων της Τουρκίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στις 12 Ιανουαρίου, έτσι δεν είναι, στη Γενέβη. Αυτό δεν θα συζητηθεί. Στις 12 Ιανουαρίου οι εγγύητριες δυνάμεις θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων και της παραμονής του τρόπου αποχωρήσεως των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Ναι, αυτό το θέμα. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό υπάρχει και μια τακτική που ενόχλησε, νομίζω, από ό,τι παρακολουθώ και εγώ λίγο το παρασκήνιο, ενόχλησε και την ελλαδική πλευρά. Έφερε τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, πρώτο τελεσμένον ο κύριος Αναστασιάδης με τις κινήσεις του. Είναι πεπειραμένος πολιτικός, χειρίζεται αυτό το ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια και κατάφερε και έφερε τα πράγματα σε ένα σημείο που προβληματίζεται, νομίζω ότι προβληματίζεται η ελληνική κυβέρνηση αν θα πάει ή όχι στη Γενέβη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι και δύσκολο να μην πάει. Είναι δεδομένο ότι θα πάει στη Γενέβη η ελληνική κυβέρνηση. Έχει προγραμματιστεί δηλαδή και τα μέλη του ποιοι θα συμμετέχουν κτλ. Είναι γεγονός όμως αυτό που αναφέρεται, ότι η Ελλάδα κατελήφθη εξαπίνης. Δηλαδή η συμφωνία δεν ήταν εν γνώση της Ελλάδος όταν έγινε. Κυριολεκτό δε ότι θα λέγαμε ότι εμείς κοιμόμασταν εκείνη την ώρα, διότι η συμφωνία έγινε κατά τις 12.30 μία η ώρα τα χαράματα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τι γίνεται τώρα με το να μην πάει? Δεν μπορεί να μην πάει η χώρα.
Και αν πάει, εάν πάει, έρχεται σε μια δύσκολη θέση, διότι όλο το περιβάλλον και όλες οι πιέσεις ήταν για μια συγκεκριμένη λίγο πολύ λύση στο θέμα των εγγύσεων και της ασφάλειας, θα μπορούσε να περάσει τις θέσεις της ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, είναι κάτι ασαφές. Η Τουρκία δεν έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά της. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν θέσει αρκετές προτάσεις πάνω στο τραπέζι. Παραδείγματι, αν υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, να αντικατασταθεί με σύμφωνο φιλίας. Όχι, για το πρόβλημα ασφαλείας, άμα συμβεί κάτι στο νησί, εννοώ, ναι, να υπάρχει μια διεθνής αστυνομική δύναμη. Να μην έχουν τεθωρακισμένα, να είναι μια αστυνομική δύναμη η οποία να μπορεί να επέμβει και να επιλύσει διαφορές. Διεθνής. Ναι. Ως προς το θέμα των εγγύσεων, είναι να υπάρξει ένα σύμφωνο φιλίας, ναι, και συνεννοήσεως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ή να υπάρξει κάποια εγγύηση από κάποιον διεθνή οργανισμό ή από κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν θα σημαίνει επεμβατικά δικαιώματα εις βάρος του νησιού. Εσείς δεν βλέπετε ότι αυτά οι συσχετισμοί και οι πολιτικές ισορροπίες είναι τέτοιες που μπορούν να γίνουν αποδεκτά αυτά? Από το 1974 και μετά οι συσχετισμοί ισχύως είναι εις βάρος της ελληνικής. Αυτό λέω. Άρα αυτά που ζητάμε, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά? Δεν βλέπω το λόγο. Θα σας πω 2-3 σημεία που είπατε ότι δεν τα γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι είναι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί. Και θα ήθελα το σχόλιο σας ως καθηγητού διεθνούς δικαίου. Υπάρχει, για παράδειγμα, δικαίωμα βέτο των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχει σε περίπτωση ισοψηφίας η κλήρωση. Υπάρχει η μη ιεραρχία νόμων. Δηλαδή, το σύνταγμα της Ομοσπονδίας δεν υπερισχύει των συνταγμάτων των συνιστοσών μερών. Αυτά είναι στοιχεία που λίγο πολύ έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι στοιχεία τα οποία πιστεύετε εσείς ότι είναι εύκολα διαχειρίσιμα από ένα νέο κράτος? Μπορούν δηλαδή με αυτά τα στοιχεία να λειτουργήσει ένα κράτος? Κοιτάξτε, ακούμε για χρόνια στην ξύλινη γλώσσα του Κυπριακού, υπάρχει όρος βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Είναι προφανές ότι όταν ο άλλος έχει δυνατότητα βέτο σε κάθε θέμα, θα υπάρξει πρόβλημα. Εδώ με το Σύνταγμα του 1960 υπήρχε δικαίωμα βέτο σε 3 θέματα και διαλύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν ο άλλος έχει δικαίωμα βέτο σε κάθε θέμα, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Εδώ να πούμε ένα πλεονέκτημα του σχεδίου Ανάν. Υπήρχε στην καρδιά του ένα δικαστικό σύστημα το οποίο μπορούσε να λύνει τέτοιου είδους διαφορές, ενώ δεν το βλέπουμε τώρα με το καινούριο σχέδιο. Δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα επιλύονται οι σοβαρές διαφορές. Και αυτό για την κλήρωση δεν ξέρω αν θα ισχύει στα απλά θέματα. Απομένει να το δούμε. Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση που έχει σχέση με την... Περάσουμε ένα νόμο. Μπορείστε. Ας πάρουμε μια απλή περίπτωση. Εγώ αλλού βρίσκω το πρόβλημα. Ας πάρουμε μια απλή περίπτωση. Θέλουμε να περάσουμε ένα νόμο. Βιαζόμαστε. Έρχεται η Τρόικα και μας λέει: έχετε πρόβλημα, πρέπει να περάσετε ένα νόμο σε 5 μέρες. Και πρέπει ο νόμος να περάσει από συγκεκριμένες πλειοψηφίες στην κάτω Βουλή, από συγκεκριμένες πλειοψηφίες στη Γερουσία και να εφαρμοστεί από ένα υπουργικό συμβούλιο που είναι συγκεκριμένες αναλογίες, στις οποίες υπάρχει και το δικαίωμα βέτο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές είναι αργές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν είναι βιώσιμες. Ναι. Κάτι άλλο. Ακούσαμε τον διαπραγματευτή, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχε γίνει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση σε συνεργασία της Νομικής Σχολής και του Συλλόγου Αποφύτων Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας των Κυπριακών Οργανώσεων. Αν μου επιτρέπετε να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας. Την είχα παρακολουθήσει, δυστυχώς δεν είχα μπορέσει να έρθω εκείνη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη, αν και ήμουν αρκετά κοντά. Εξαιρετική πρωτοβουλία, διότι ο κύριος Μαυρογιάννης είναι ένας από τους 2 ή 3 καλύτερους γνώστες του Κυπριακού σήμερα. Και το θεωρώ πολύ βασικό ότι τόλμησε να έρθει και να μιλήσει ενώπιον ανοιχτά μπροστά σε ένα ακροατήριο. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Και νομίζω είπε ενδιαφέροντα πράγματα, μας έδωσε μια εικόνα. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι κατά την ομιλία του είπε ότι το νέο κράτος μπορεί να ονομαστεί διαφορετικά, αλλά θα υπάρχει συνέχεια του κράτους. Γίνεται αυτό? Δηλαδή να έχει, ναι, μια διαφορετική ονομασία το κράτος, αλλά να υπάρχει και συνέχεια. Γιατί αυτό το ζήτημα της συνέχειας είναι ένα προβληματικό σημείο στο θέμα της λύσης, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ξεκινήσουμε ως προς την αλλαγή της ονομασίας. Η Ελλάδα λεγόταν Βασίλειον της Ελλάδος και μετά έγινε Ελληνική Δημοκρατία. Δεν σημαίνει η αλλαγή του ονόματος
ότι είναι διαφορετικό το κράτος. Άλλα είναι τα σημεία που λαμβάνουμε υπόψη μας. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι, και αυτό είναι κρίσιμο να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το βασικό όπλο της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η επίσημη αναγνώριση, η επίσημη εκπροσώπηση ολόκληρης της Κύπρου είναι το σημαντικό, το μοναδικό όπλο της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ναι. Ο φόβος λοιπόν είναι ότι εάν μπούμε σε μια διαδικασία νέας λύσεως, στην οποία δεν είναι σαφές ότι αυτό που έχουμε είναι μετεξέλιξη του παλαιού κράτους, αλλά έχουμε κάτι καινούριο, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά στο καινούριο και θα πρέπει να γυρίσουμε στο παλαιό, υπάρχει περίπτωση εκεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να μην μείνει, χωρίς κανένα όπλο. Να μείνει δηλαδή χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Τώρα, οι διατάξεις που υπάρχουν, όπως και στο σχέδιο ΑΝΑΝ, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες σε ένα ποσοστό 90% τείνουν προς την εικόνα ότι έχουμε συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει όμως και μια σειρά μικρότερων, λίγων διατάξεων, οι οποίες δίνουν μια άλλη εικόνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο σχέδιο ΑΝΑΝ υπήρχαν 2.100 συμφωνίες, οι οποίες θα δέσμευαν το νέο κράτος. Από αυτές οι 2.046 είχαν υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρχαν και 54 που είχαν υπογραφεί από το ψευδοκράτο. Που σημαίνει? Στη συνέχεια ότι διεθνή συμφωνία υπογράφει μόνο ένα υποκείμενο διεθνούς δικαίου. Όπως είναι ένα κράτος. Όταν λοιπόν έχουμε 54 συμφωνίες του ψευδοκράτους με την Τουρκία, οι οποίες αναγνωρίζονται ως διεθνείς συμφωνίες, υπονοούμε ότι το ψευδοκράτος είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Άρα είναι και αυτοκράτος. Άρα αν κάτι πάει στραβά και θέλουμε να γυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση, θα μας πούνε ναι, υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα υποκείμενο διεθνούς δικαίου, το ψευδοκράτος. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Φρανκ Μάιστερ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τότε, είχε χαρακτηρίσει επιτυχημένα, κατά τη γνώμη μου, το σχέδιο ΑΝΑΝ ως χρυσορυχείο για νομικούς, για διεθνολόγους, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Διότι ο καθένας θα έκανε γνωμοδότηση και θα έπαιρνε διαφορετικά σημεία του σχεδίου ΑΝΑΝ για να υποστηρίξει είτε ότι υπάρχει συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό και οι δύο κοινότητες έχουν ισότιμο καθεστώς. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Συρίγο. Έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία περισσότερο ενδιαφέρεται για την έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα και με την αναμονή να αναλάβει ο κύριος Τραμπ την αμερικανική διοίκηση, παρά με την ιστορία της Γενέβης. Και ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας στο ζήτημα των 8, τον οποίο η υπόθεση εκδικάζεται στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τι γίνεται, τι κάνει μια χώρα στην οποία έχουν καταφύγει 8 στρατιωτικοί με τις συνθήκες που έχουν έρθει οι Τούρκοι στρατιωτικοί σε εμάς? Κοιτάξτε, δεν είναι εις γνώση μας τα ακριβή στοιχεία της δικογραφίας για να ξέρουμε ακριβώς γιατί κατηγορούνται. Ναι. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες με τις οποίες πρέπει να ζητηθεί η έκδοσή τους, παρά γενικές κατηγορίες του στυλ συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Αυτή είναι η πολιτική κατηγορία, δηλαδή, με αυτό δεν τους δίνουμε, την αποφεύγουμε αυτήν. Για πολιτικά ζητήματα δεν μπορούν να ζητήσουν έκδοση. Ναι, εννοείται. Και επιπλέον δεν μπορούν να ζητήσουν και έκδοση γενικώς και ορίστως συμμετείχαν σε ένα πραξικόπημα. Πρέπει να βαρύνονται για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι κατά πόσον κινδυνεύουν να έχουν απάνθρωπη μεταχείριση, βασανιστήρια ή να κινδυνεύει η ζωή τους σε περίπτωση που εκδοθούν στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής δεν φέρεται να κινδυνεύει η ζωή τους, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμη η ποινή του θανάτου στην Τουρκία. Έχει όμως λεχθεί επανειλημμένος και από τα χείλη του ίδιου του Πρόεδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας ότι μπορεί να επαναφερθεί η θανατική ποινή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις ελληνικές αρχές. Ως προς το θέμα των βασανιστήριων, έχουμε την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία μιλάει για εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, περιπτώσεις βασανισμών ατόμων που είναι ύποπτα για συμμετοχή στο πραξικόπημα. Βιασμών μέσα στις φυλακές, ξυλοδαρμών, απάνθρωπης μεταχειρήσεως. Αυτό είναι ένας
σοβαρός παράγοντας για να μην εκδοθούν στην Τουρκία. Και ένα τελευταίο σημείο σχετίζεται, και εδώ δεν ξέρω κατά πόσον έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η οδός, παίζει ρόλο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει δυνατότητα να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να ζητήσουν προσωρινή αναστολή εκτελέσεως της οποιασδήποτε ποινής για έκδοση στην Τουρκία μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μια οδός που από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι πρέπει να ελέγξουν, διότι διευκολύνει και τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, αλλά και ευρύτερα και την ελληνική δημοκρατία, ο χειρισμός του θέματος κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγο, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Μας δώσατε μια καλή εικόνα του πλαισίου που το συγκλίσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και στον κύριο Καρακοστάνο. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα με τον κύριο Καρακοστάνογλου και στη συνέχεια με τον κύριο Αλευρομάγειρο. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, είναι το θέμα μας. Νομίζω μέχρι τώρα πήραμε μια καλή εικόνα του πλαισίου που προωθείται, το πλαισίο των συγκλήσεων και μερικά στοιχεία του παρασκηνίου. Ακούσαμε τον κύριο Συρίγο προηγουμένως, συνάδελφό σας στο Πάντιο. Τι λέτε κι εσείς, και εσείς καθηγητής διεθνούς δικαίου είστε, κύριε Καρακοστάνογλου. Κοιτάξτε, κύριε Σελίδη, ο κύριος Συρίγος είναι εξαίρετος συνάδελφος και άριστος επιστήμον. Έχει γράψει το καλύτερο ίσως βιβλίο για τα ελληνοτουρκικά, το οποίο διδάσκω και εγώ στο μεταπτυχιακό μας διεθνών σχέσεων. Οι θέσεις του είναι κρυστάλλινες, προέρχονται από πολλή μελέτη και από πολύ καλή αρχαιακή τεκμηρίωση. Συμφωνώ λοιπόν μαζί του, άλλωστε αυτή ήταν και η εισαγωγική μου τοποθέτηση. Στο πολιτικό καθαρά επίπεδο της εκτίμησης, η αίσθησή μου είναι ότι με τη σημερινή κατάσταση που διέρχεται η Τουρκία και η οποία δέχεται επιδράσεις από το κουρδικό, από το συριακό πάνω απ' όλα και από την εσωτερική αστάθεια που το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου προκαλεί στην Τουρκία, υπάρχει ένας φοβερός διχασμός, ένα εσωτερικό τραύμα στην Τουρκία, πέρα από την ισχύ που έχει προσωρινά, πιστεύω, ο Ερντογάν. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό με έναν αποδεκτό και ευρωπαϊκό τρόπο, ο οποίος να είναι συμβατός με τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης και των ελληνικών, εννοώ του ελληνισμού, συμφερόντων. Άρα θα πρέπει να μην ή να βάλουμε τέτοιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες όμως να πείσουμε την άλλη πλευρά και τη διεθνή κοινότητα ότι θα τις διατηρήσουμε ως το τέλος, γιατί εγώ βλέπω κυλιόμενες κόκκινες γραμμές, δηλαδή το θέμα της εγγύησης, των εγγύησεων, το θέμα της ασφάλειας. Βλέπετε, η Τουρκία θέλει 15 χρόνια παραμονή στρατευμάτων. Εμείς συζητάμε ως Ελλάδα για 1,5. Η Κύπρος ενδεχομένως να δεχθεί 5. Οι εγγυήσεις ποια μορφή θα έχουν, ως πότε θα παραμείνουν, θα επαναξιολογηθούν. Είναι μια σειρά από ζητήματα. Η Τουρκία θέτει ως διαπραγματευτικό κομμάτι ακόμα και την διενέργεια δημοψηφίσματος ή όχι. Άκουσα να λέει ο Τούρκος διαπραγματευτής ότι αν μεν συμβεί εκείνο στην ουσία της διαπραγμάτευσης, τότε θα δεχθούμε δημοψήφισμα. Αν όχι, δεν θα δεχθούμε δημοψήφισμα. Νομίζω αυτά είναι συμφωνημένα εξ αρχής. Είναι τρελά πράγματα, κύριε Σαββίδη. Είναι πολύ περίπλοκο για να το συζητήσουμε τώρα. Εγώ έχω την άλλη εβδομάδα μία διάλεξη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όπου θα αναλύσουμε με άνεση χρόνου το Κυπριακό στις συνταγματικές και άλλες πτυχές του. Αλλά πολιτικά βλέποντας τα πράγματα, σήμερα η Κύπρος είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος όπου έχει ανασταλεί στον κατεχόμενο βορρά η ισχύ του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό που είπε για την νομική υποκειμενικότητα που θα χαθεί υπό προϋποθέσεις και που δεν το εφάρμοσαν η διεθνής κοινότητα, οι Αμερικανοί κυρίως, στο σχέδιο του συντάγματος του Ντέιτον, το οποίο ήμουν και εγώ από τους εκτελεστές του το 1996 για ένα χρόνο στη Βοσνία, εκεί επειδή θέλαν να κρατήσουν την ενότητα του έθνους και του κράτους, δώσανε μη κυριαρχική, δηλαδή δεν λειτουργούσαν οι αρμοδιότητες της σερβοβοσνιακής οντότητας και αυτής των Βόσνιων Μουσουλμάνων και Κροατών με κυριαρχικό τρόπο. Αυτό για την περίπτωση που κάτι θα στραβώσει είναι, όπως τα είπε και ο κύριος Συρίγος, καθοριστικό. Συνεπώς, το προβληματισμός μας είναι αν η λύση δεν περπατήσει και με την Τουρκία να βρίσκεται τόσο κοντά, δεν θα περπατήσει η λύση,
εάν η Τουρκία δεν αποφασίσει να αλλάξει πολιτική. Όταν η Τουρκία είναι από πάνω, δεν θα αλλάξει πολιτική. Θυμίζω ότι ο Ετσεβίτ και άλλοι Τούρκοι ηγέτες λέγανε ότι η μεγαλύτερη. Ότι οι Τουρκοκύπροι δεν είναι μειονότητα στην Κύπρο. Γιατί τους ρωτούσες? Διότι υπάρχουν πίσω τους τα 70 εκατομμύρια των Τούρκων. Άρα η γεωγραφική εγκύτητα και το πλεονέκτημα της άμυνας που αυτό δημιουργεί, μάλιστα, επιτρέπει στην Τουρκία να πάσα στιγμή να έχει μία de facto εγγύηση. Είτε έχει εκεί δυνάμεις, είτε είναι εγγυήτρια δύναμη με μονομερές δικαίωμα επέμβασης ή όχι. Και στρατιωτικά ζητήματα, και έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον στρατηγό, τον αντιστράτηγο από στρατεία, τον κύριο Λευρομάγειρο. Θα το γνωρίζετε, τον κύριο Δημήτρη Λευρομάγειρο, ο οποίος ήταν μάλιστα και από τους υπερασπιστές της Λευκωσίας το 1974. Στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που θα έχουμε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές της Θεσσαλονίκης, μια πόλη την οποία λατρεύω. Άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα ελάχιστα τώρα που άκουσα από τον κύριο καθηγητή, μα τα είπε όλα με τρεις γραμμές. Ουσιαστικά τα είπε όλα. Και τα είπε και με μια ευγένεια. Τι να σας πω τώρα. Όταν λέτε, σας ακούσαμε σήμερα να λέτε ότι αν προωθηθεί το σχέδιο αυτό που διαφαίνεται, θα είναι καταστροφικό για την Κύπρο. Γιατί θα είναι καταστροφικό? Κοιτάξτε, τώρα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Κοιτάξτε να δείτε, το τραγικό στην υπόθεση αυτή, το κυρίαρχο τραγικό για μένα στην υπόθεση είναι αυτή, ότι επισπεύδουσα στην καταστροφή είναι η ελληνική πλευρά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Δηλαδή, θα πω δύο κουβέντες χωρίς να γυρίσω στο παρελθόν. Όταν έγινε η διάσκεψη της Γενέβης 8 με 12 Αυγούστου 1974, όταν είχε τελειώσει η πρώτη εισβολή κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, οι Τούρκοι αποβίβασαν 40.000 στρατιώτες χωρίς κανείς να συγκινηθεί παγκοσμίως. Ο Γκιουνές, τότε υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, έλεγε στο Μαύρο, που ήταν τότε ο υπουργός εξωτερικών, ότι υπογράψτε τώρα αυτό. Τι ήταν αυτό που έλεγε ο Γκιουνές? Ήτανε το σχέδιο Ανάν. Και έφτασε σε σημείο, όπως πολύ καλά θα ξέρετε, ο τότε υπουργός εξωτερικών να πει, μα δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε ή με τον πιστόλι στον κρόταφο. Και μετά από αυτό ακολούθησε η δεύτερη εισβολή. Μα άμα ήταν να το υπογράψουμε αυτό, το οποίο τώρα είναι χειρότερο από εκείνο που πρότανε ο Γκίνες, καταλαβαίνετε ότι θα πάω σε μια μυρολατρική κατάσταση, ότι και το αίμα το οποίο εχάθη, εχάθη τζάμπα. Είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί να δέχονται να φτύνουν τη θυσία τόσων ανθρώπων, και δεν μιλάω μόνο για την περίοδο εκείνη. Φτύνουν τη θυσία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, φτύνουν τη θυσία μιας ιστορίας της Ελλάδος. Αυτό είναι το τραγικό, το οποίο πολύ λιτά και με πολύ ευγένεια άκουσα πριν από λίγο τον κύριο καθηγητή. Θέλουμε να κάνουμε ένα κράτος Φραγκεστάιν. Θέλουμε να καταργήσουμε την κυπριακή δημοκρατία. Δεν έχει αναγνωρίσει κανένας το ψευδοκράτος πλην της Τουρκίας από το 1983. Και ερχόμαστε σήμερα εμείς, πολύ καλά είπε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι κυλιόμενες οι κόκκινες γραμμές. Είπαμε, δόξα σοι ο Θεός, όταν πήγαμε στην Πάφο στις 26 Νοεμβρίου, που ήταν η επομένη του Μονπελερέν, και είπαμε, δόξα σοι ο Θεός, που τεινάχτηκε στον αέρα αυτό το πράγμα και δίδεται μια αφορμή έστω την ιστάτη στιγμή επαναπροσδιορισμού των γραμμών αυτών. Και δεν μπορούμε να πούμε δόξα σε Θεός και λέμε πάλι βοήθεια η Παναγιά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω τον πολιτικό ούτε σε καμία περίπτωση. Πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία, και ενθουσιασμένη η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι θα βοηθήσουμε και χαιρόμαστε που οδηγούμε θα σε λύση. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν υπάρχουν σύμβουλοι, δεν υπάρχουν πρεσβευτές, δεν υπάρχουν διεθνολόγοι που να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν τηρεί καμία, μα απολύτως καμία δέσμευση. Θα σας θυμίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, για να δείτε ότι προσπαθούμε να ευχηθούμε ότι η Τουρκία θα αλλάξει ξαφνικά πρόσωπο. Το 1976 ο τότε πρωθυπουργός Καρμανής, με τα τότε γεγονότα, είχε πάει στην Ελβετία, πάλι αυτή η Ελβετία η περίεργη, και συναντήθηκε με τον Ετσεβίτ και είχαν συνυπογράψει
υποσχετικό μπορεί να τα επιβεβαιώσει κάποιος διεθνολόγος αυτά που λέω, για την, να παραβευθεί η υφαλοκρηπίδα τότε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ύστερα από τρία χρόνια έρχεται η Τουρκία και λέει ναι, λέει, εντάξει υπογράψαμε τότε, αλλά τώρα θέλουμε όλα τα θέματα τα οποία χωρίζουν τις δύο χώρες, δηλαδή Αιγαίο, η Αλίτιδα κτλ. Κτλ. Ναι, ναι. Νησιά και όλα αυτά, να, να πάμε όλα στο Διεθνές Δικαστήριο, αλλά δεν πάμε την υφαλοκρηπίδα. Μια ερώτηση να σας κάνω στρατιωτικού περιεχομένου. Ό,τι θέλετε. Ήσασταν, έχετε αποστρατευτεί ως αντιστράτηγος, υπηρετήσατε το 1974 στην Κύπρο, στρατιωτικά το ξέρετε πολύ καλά το ζήτημα. Λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι να δώσουμε μια λύση, διότι ο κύριος Ερντογάν, αν δεν δώσουμε λύση, θα προσαρτήσει τα κατεχόμενα. Στρατιωτικά αυτό τι σημαίνει, μπορεί να το κάνει? Κοιτάξτε, κοιτάξτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ που θα έρθω σε αντίθεση με έναν εκλεγμένο πρόεδρο. Αυτά τα πράγματα η Τουρκία, όταν πρόκειτο να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε πει ότι αν η Κυπριακή Δημοκρατία πριν το θυλήσει μπει στην Ευρώπη, αυτό το θεωρούμε casus belli. Κανένα casus belli δεν έκανε. Δεν μπορεί να. Και οι μεγάλες χώρες, αν υποθέσουμε ότι είναι μεγάλη, εν πάση περιπτώσει ισχυρή η Τουρκία, έχουν ανάγκη την νομιμότητα. Το μόνο το οποίο πέτυχε η Τουρκία, και αυτό με την αμπελτηρία τη δική μας, είναι να θέσει όρο για τους S300, οι οποίοι τελικά δεν πήγανε, διότι τότε πίεσε ο τότε Πρωθυπουργός Ελλάδος, ο κ. Σμίτης, τον τότε πρόεδρο, τον κ. Κλειρίδη, με αποτέλεσμα η κατάληξη γνωστή, και κέρδισε μία νίκη η Τουρκία, χωρίς να χυθεί μία σταγόνα αίμα. Τίποτα δεν θα γινόταν άμα πήγαινε S300 και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα λυνόταν και η άμυνα της Κύπρου μόνο με τους S300. Παρ' όλα αυτά, το πέτυχε. Όταν εμείς λέμε αυτά, δεν είναι δυνατόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, να τις δώσουμε εμείς διέξοδο. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λευρομάγκερ, για τον συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τη Δευτέρα που θα αναλυθούν όλα αυτά. Τη Δευτέρα υπάρχει μια εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Τι ώρα είναι η εκδήλωση σας? Έχουν υπηρετήσει και τα λοιπά. Ναι. Τι ώρα είναι η εκδήλωσή σας? Είναι 10 με 2.30 το πρωί. Μάλιστα. Και 4.30. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ όλους. Καλώς σας βράδυ. Και τώρα έχουμε μια γεωπολιτική προσέγγιση και με αυτήν θα κλείσουμε την εκπομπή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, και θα τον παρακαλούσα να μας πει με βάση αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ως πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, τι σημαίνει γεωπολιτικά η παρούσα κατάσταση και πού οδηγείται το πράγμα από γεωπολιτικής απόψεως και κατά πόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις ευνοούν λύση τώρα ή μετάθεση της λύσης. Κύριε Τσακίρη, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα καταρχάς. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά από την Λευκοσία, το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και σε εσάς, τους ακροατές σας και στη γενέθλια πόλη μου, που είναι μεγάλη μου χαρά που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε έτσι. Κοιτάξτε, σε επίπεδο της γεωπολιτικής ανάλυσης του Κυπριακού αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη δυνατή συγκυρία να υπάρξει κάποια, για την Τουρκία να υπάρξει κάποιο είδους προσέγγιση. Τουρκία εξωτερική πολιτική ακολούθησε ένα δόγμα σαφέστατο επεκτατισμού που πήγε πολύ πιο πέρα από τις δυνατότητες στη Μέση Ανατολή. Έχει φτάσει στα όρια της σχεδόν ρήξης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα με τη Ρωσία παρά με την προσπάθεια επαναπροσέγγισης της με αυτή, και ουσιαστικά έχει χάσει το σύνολο σχεδόν των στρατηγικών στοχεύσεων στο Συριακό εκτός από ένα. Και η μόνη στο Αιγαίο έχει φτάσει σε σημείο να αφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, χωρίς εκδηλώνοντας ένα επικρατισμό ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε καθεστώς ανάσχεσης από την πλευρά μας. Η μόνη περιοχή στην οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η Τουρκία έχει μια ευκαιρία να εδραιώσει σημαντικά κέρδη, αν δεν προσέξουμε τι θα κάνουμε στη Γενέβη, είναι το Κυπριακό. Επιτρέψτε μου να κάνω πολύ λίγο σύντομες παρατηρήσεις για να δώσω μια εικόνα της κρισιμότητας της κατάστασης και του τι ακριβώς διακυβεύεται εδώ πέρα και κυρίως τι διακυβεύεται για την Ελλάδα και πώς αφορά η κατάσταση αυτή την Ελλάδα. Το πρώτο σημαντικότατο ζήτημα της Γενέβης είναι ότι για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα, συμπαρασυρώμενη από την απόφαση του Αναστασιάδη, την ευνηδιαστική απόφαση του Αναστασιάδη, για την οποία δεν είχε συμβουλευτεί και την οποία δεν γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση της 1ης Δεκεμβρίου, πηγαίνει σε μια διεθνή διάσκεψη στο Κυπριακό, στην οποία θα συμμετάσχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία ναι μεν για μας και για όλους τους υπόλοιπους είναι τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά ήδη θα αυτοπαρουσιαστούν ως κράτος, ως ψευδοκράτος.
Το πρόβλημα που δημιουργείται δεν είναι ότι απονομιμοποιείται η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή που αναγνωρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στη Γενέβη ως τμήμα μιας διαπραγμάτευσης, αλλά ότι έρεται μια πάγια διπλωματική θέση της Αθήνας και της Λευκοσίας εδώ και 40 περίπου χρόνια, κατά την οποία δεν δεχόμαστε να συζητήσουμε με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η Ελλάς δεν έχει καμία υποχρέωση να συζητά με τις κοινότητες της Κύπρου. Η Ελλάς συζητάει με κράτη. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να συζητηθεί και να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί, εμείς λέμε να καταργηθεί η Τουρκία, να θεωρηθεί η συνθήκη εγγυήσεων που έδινε δυνατότητα παρεμβατικών στρατιωτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο είναι προβληματικό. Μάλιστα. Εδώ η Ελλάδα δεν πήγαινε σε διεθνή συνέδρια στα οποία καλείται να συμμετάσχει το ψευδοκράτος από την Τουρκία. Και τώρα πάει στην πενταμερή. Και τώρα πηγαίνουμε σε πενταμερή. Χωρίς να το θέλουμε, βρισκόμαστε σε κατάσταση ευνηδιασμού. Το δεύτερο. Το δεύτερο το οποίο είναι πολύ σημαντικό έχει σχέση να κάνει με το ότι εκεί πέρα πηγαίνουμε με μια όχι απολύτως ξεκάθαρη θέση συντονισμού ανάμεσα στη Λευκοσία και στην Αθήνα παρά από αυτά τα οποία λέγονται. Η ελληνική θέση όπως αυτή εκφράστηκε πολύ σωστά και τεκμηριώθηκε με πολύ μεγάλη επάρκεια από τον κύριο Κοντζιά, αλλά και έγινε, το αποτελεί εθνική θέση γιατί αυτό αποτελεί επίσημη τοποθέτηση και του Προέδρου της Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων που συμμετείχαν στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που έγινε στις 23 Δεκεμβρίου, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συζητήσει ένα σύστημα ασφάλειας στην Κύπρο μετά τη λύση στο οποίο θα παραμένουν μονομερή επιβατικά δικαιώματα της Τουρκίας. Και αυτό ήταν και η επίσημη θέση. Δυστυχώς υπάρχουν δηλώσεις και από τον κύριο Κασουλίδη παλαιότερα τον Δεκέμβριο, αλλά και μια συνέντευξη του κύριου Αναστασιάδη στην εφημερίδα Πολίτη της Κυριακής, την Κυπριακή εννοώ, την προηγούμενη Κυριακή, όπου δεν είναι απόλυτο σαφές εάν η κυπριακή στάση θα είναι της κυβέρνησης εννοώ ότι δέχομαι το να μην έχει η Τουρκία επιβατικά δικαιώματα στην Κύπρο από την πρώτη μέρα της λύσεως. Υπάρχουν πολλοί, κάποιοι, οι οποίοι πιέζουν στο να αποδεχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία μια μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα ισχύει η λύση, θα εφαρμόζεται η λύση, ενώ η Τουρκία θα διατηρεί στην Κύπρο και στρατεύματα και επιβατικά δικαιώματα. Μάλιστα. Ενώ η ελληνική τοποθέτηση είναι ξεκάθαρη και αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν λέω πως το έχει αποδεχθεί η Κυπριακή κυβέρνηση αυτό, λέω πως ασκούνται πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, στις οποίες η Ελλάδα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτρέψει και να μην δεχθεί να συζητήσει οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Τώρα γιατί δεν θέλει να δεν μπορεί να το θέσει, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εξηγήσουμε όταν το καταλάβουμε. Η νομιμοποίηση, η παρουσία επιβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρωπαϊκός και διεθνώς απαράδεκτη. Είναι το μόνο σημείο από όλες τις ελληνικές τοποθετήσεις στο Κυπριακό όπου έχει σχεδόν απόλυτη με την εξαίρεση της Βρετανίας ευρωπαϊκή νομιμοποίηση θέση αυτή. Όχι μόνο διότι είναι απαράδεκτη νομικά και θεσμικά, αλλά διότι φανταστείτε τι θα λέει η Ρωσία ή οι ρωσικοί μειονότητες στις Βαλτικές μετά από μια τέτοια λύση αν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται στρατιωτικά από ένα μη κράτος μέλος. Μάλιστα. Με δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης. Και αυτό το πράγμα, πέραν του ότι εάν ισχύσει θα νομιμοποιήσει την παρουσία του κατοχικού στρατού εκ των υστέρων εδώ και 40 χρόνια, θα σημαίνει ότι η Τουρκία θα έχει συντριπτικό πλεονέκτημα στρατιωτικό και διπλωματικό για να μην τηρήσει τα συμφωνηθέντα στο κομμάτι της ασφάλειας και αυτά αφορούν, τα οποία υποτίθεται ότι θα συμφωνήσει στη Γενέβη ή οποιαδήποτε μορφή της Γενέβης 2 ή 3 και όσες σκέψεις ακολουθήσουν, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης στρατευμάτων. Οπότε δεν είναι δυνατόν να μιλάμε να συζητήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης στρατευμάτων τη στιγμή που κατανοητά και πολύ ενδιαφέροντα στρατιωτικών μονομερών δικαιωμάτων. Κύριε Τζακύρη, έχετε κι άλλα να επισημάνετε γιατί έχουμε ένα φτάσει τελευταίο σημείο, ένα τελευταίο σημείο πολύ σημαντικό και αφορά την Ελλάδα. Λίγο σύντομα σας παρακαλώ, ναι. Ναι. Η λύση που έχει συμφωνηθεί σε ορισμένες πτυχές της δίνει στην Τουρκία δικαιώματα βέτο μέσω του Τουρκοκυπρίων σε όλες σχεδόν τις κρίσιμες εκφάνσεις της εξωτερικής, αμυντικής και ευρωπαϊκής πολιτικής που θα έχει ομόσπονδο η Κυπριακή Δημοκρατία. Τουρκία θα αποκτήσει μέσω του Τουρκοκυπρίων βέτο στις αποφάσεις αυτές. Και ένα από τα πράγματα τα οποία η Τουρκία δεν δέχεται να συζητήσει είναι τον καθορισμό ΑΟΣ. Κατανοητά, ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Στην περίοδο εκείνη. Λοιπόν. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε αυτές τις πτυχές. Είναι πολύ κρίσιμες οι συνθήκες. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στις τοποθετήσεις μας και οι κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά δεν σηκώνουν κολοτούμπα από κανένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εδώ δεν είναι μνημόνια, πολύ. Εδώ είναι το Κυπριακό. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζακύρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Κατακοστάνογλου.
Ελπίζω να μην αισθάνεστε αδικημένος χρονικά. Χρονικά είμαι, αλλά δεν πειράζει. Καταλαβαίνω τον συντονιστή της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, νομίζω πήραμε μια καλή εικόνα του τι γίνεται με το Κυπριακό και δημοσίως και στο παρασκήνιο. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση για το Κυπριακό, γιατί οι μέρες είναι και πονηρές και δύσκολες. Να είστε καλά, καληνύχτα σας.